η ομάδα πάει για το 5 στα 5. Είναι στην πρώτη θέση, έχει κάνει 4 καλές εμφανίσεις και η τελευταία ήταν λίγο προβληματική. Δέχτηκε και τα πρώτα της 2 γκολ. Οπότε ξεκινήσουμε με τον αμυντικό. Τι έγινε στο παιχνίδι με την Ξάνθη και δεν λειτουργήσατε όπως τα προηγούμενα παιχνίδια? Πιστεύω ότι δεν μπήκαμε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Μπήκαμε πολύ χαλαρά. Γιατί είχαμε τις δύο νίκες στην αρχή, τις δύο πρώτες αγωνιστικές και δεν μπήκαμε συγκεντρωμένοι έτσι όπως έπρεπε να μπούμε. Και δεχτήκαμε τα 2 γκολ. Και δεν κάναμε και καλύψεις σωστές όλη τετράδα της άμυνας και γενικά όλη ομάδα. Και δεν είχαμε και συνολική καλή εμφάνιση. Είστε συνηθισμένοι στον πρωταθλητισμό. Πέρυσι ήσουν πρωταθλητής με την K17. Πώς βλέπεις αυτή την ομάδα να έχει ξεκινήσει? Μπορεί να πάει μέχρι το τέλος της κούρσας έτσι? Πιστεύω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα, αλλά τίποτα παραπάνω, αυτό είναι όλο. Πρέπει καταρχάς κοιτάμε κάθε παιχνίδι διαφορετικά, προετοιμαζόμαστε για τον κάθε αντίπαλο διαφορετικά και πρέπει να συνεχίσουμε σε κάθε παιχνίδι να έχουμε την ίδια διάθεση, την ίδια σοβαρότητα όπως είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια, έτσι να μπαίνουμε συγκεντρωμένοι και ο στόχος μας σε κάθε παιχνίδι είναι η νίκη. Περσινή χρονιά είχες καμπανεβάσματα, παραλίγο να πάρετε το πρωτάθλημα, το διεκδικήσατε εν πάση περιπτώσει. Έχει αλλάξει φέτος η νοοτροπία σας? Είστε πιο έτοιμοι για τον πρωταθλητισμό, να διεκδικήσετε τον τίτλο? Ναι, θεωρώ πως η ομάδα είναι πιο έτοιμη από πέρσι. Πέρσι είχαμε κάποια, όπως είπατε, καμπανεβάσματα. Η ομάδα έχανε εύκολα βαθμούς, θα έλεγα, από ομάδες που δεν θα έπρεπε να χάνει. Φέτος η ομάδα είναι πιο σοβαρή, θεωρώ. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν πρέπει να τα σκεφτόμαστε τα προηγούμενα μάτς και να κοιτάμε το μάτς, κάθε μάτς ξεχωριστά, όπως είπε και ο Νίκος, και να πάμε να κερδίζουμε. Είναι πιο δύσκολο για έναν ποδοσφαιριστή που έχει πάρει μυρωδιά πρώτης ομάδας να προσαρμοστεί ξανά σε ποδόσφαιρο κάτω των 20? Όχι, εντάξει. Η εμπειρία με την πρώτη ομάδα ήταν πολύ καλή. Τώρα είμαστε εδώ, κοιτάμε να πάμε εδώ πολύ καλά, η ομάδα να κερδίζει και να συνεχίζουμε σε κάθε μάτς. Είναι πιο σημαντικό ένα πρωτάθλημα με την K20 ή πιο σημαντικό όπως είστε στα Φουρνιά να βρεθείτε στην πρώτη ομάδα? Εντάξει, θεωρώ στόχος κάθε παίχτη είναι να μπει στην πρώτη ομάδα. Τώρα όταν είμαστε εδώ πέρα κοιτάμε να αποδίδουμε εδώ αυτό που πρέπει, να ακούμε τον προπονητή μας και να πάει η ομάδα καλά πάνω από όλα αυτά. Επειδή το είπες για τον προπονητή, έχεις ένα προπονητή που έπαιζε στη θέση σου. Έχει κάτι συγκεκριμένο για σένα παραπάνω από τους υπόλοιπους? Όχι, εντάξει, ο προπονητής με όλους έχει την ίδια αντιμετώπιση. Το γεγονός ότι παίζουμε πάνω κάτω την ίδια θέση με βοηθάει. Αυτό μου έχει δώσει κάποιες συγκεκριμένες ενδείξεις και με βοηθάει και πάρα πολύ σαν προπονητή. Τον θαύμαζες? Ήταν από τους παίκτες που πίστευες ότι μπορούσες να πάρεις πράγματα από αυτόν? Εντάξει, νομίζω όλοι έχουμε τον κύριο Ίβιτς σαν είδωλο. Όταν έπαιζε, το θαυμάζαμε όλοι οι παίκτες. Νίκο, εσύ ποιους βλέπεις τώρα από την πρώτη ομάδα, έτσι, προσπάθεις να κλέψεις στοιχεία? Το Μίγκελ Βίτερ. Είναι καλός παίκτης? Μ' αρέσει η ηρεμία του στο παιχνίδι. Είναι πολύ καλός παίκτης. Και παρατηρώ στο παιχνίδι του, όπως και το χθεσινό παιχνίδι, ότι δεν κάνει μεγάλες μπαλιές. Δηλαδή προσπαθεί να παίξει κάτω την μπάλα, να ηρεμήσει το παιχνίδι, να έχει υπομονή. Και αυτό το παρατηρώ και μ' αρέσει σαν στοιχείο πάνω. Εγώ θα έλεγα ότι σας ταιριάζει λίγο, γιατί πάτε δυνατά στην προσωπική μονομαχία. Είναι κάτι που έτσι θεωρείς ότι είναι και το δυνατό σου στοιχείο? Είναι κάποια άλλα που θεωρείς ότι πρέπει να δουλέψεις παραπάνω? Το δυνατό στοιχείο πιστεύω ναι. Όταν καταλαβαίνω, ας πούμε, ότι μπορώ να βγω μπροστά από τον παίχτη και να κερδίσω τη μονομαχία, ναι. Όπως και ο Μιγγέλ Βίτρο το κάνει αυτό. Τώρα το ύψος είναι λίγο ένα μειονέκτημα, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Άμα παίρνεις σωστές τοποθετήσεις, πιστεύω όλα τα καταφέρνεις.